Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Αλεξάκος υπογραμμίζει ότι σχετικά με τα τέλη που χρέωσε ο Δήμος στις σχολές ΤΕΗ ήταν εκ παραδρομής υπερβολικά. Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει σημαντικά τα δημοτικά τέλη. Θεωρήσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι τα ΤΕΗ, επειδή έχουν τις φοιτητικές εστίες όπου φιλοξενούνται οι μαθητές, αλλά και οι χώροι διδασκαλίας είναι και αυτοί αντίστοιχες με τις οικίες, ότι η χρέωση θα έπρεπε να είναι αντίστοιχη με τις οικίες όπως είναι σε όλο τον νομό. Με την έννοια αυτή, πήρε μια απόφαση ομόφωνη το Δημοτικό Συμβούλιο ότι τα τέλη θα πρέπει να χρεωθούν με αυτόν τον τρόπο. Σε ό,τι αφορά την προσφυγή που έγινε στην εισαγγελία της Καρδίτσας από ανώνυμους, όπως υπογράφουν στο έγγραφο Δημοτικούς Συμβούλους, κατά της απόφασης, ο Δήμαρχος τονίζει ότι δεν μπορεί να έγινε από Δημοτικούς Συμβούλους. Επίσης λέει ότι η Δημοτική Αρχή είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Κάποιοι ανώνυμοι, οι οποίοι υπέγραψαν ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, προσέφυγαν με ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα και αυτή η υπόθεση διερευνάται. Αυτό που θέλω να ξέρουν οι Δημότες είναι ότι, όπως όλοι καταλαβαίνουν, ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τα ΤΕΗ, πρέπει να υποστηρίξουμε τις πανεπιστημιακές σχολές να βρίσκονται στο νομό μας και με την έννοια αυτή θέλουμε να πληρώνουν δημοτικά τέλη, αφού όμως τα δημοτικά τέλη τα οποία αντιστοιχούν στις παροχές τις οποίες προσφέρουμε στο αντίστοιχα ΤΕΗ.